Είναι από τους καλύτερους τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη, αφού οι σουίτες και τα πολυτελή δωμάτια των πεντάστερων ξενοδοχείων γεμίζουν με αυτούς. Ο λόγος για τους Ρώσους, για τους οποίους όπως όλα δείχνουν, τα πράγματα αλλάζουν φέτος. Το πρόβλημα της Ρωσίας δεν βλέπω να ανακάμπτει με τίποτα. Έτσι που είναι τα πράγματα, για να μην το αναλύουμε, δεν θα ανακάμψουν. Θα τους ξεχάσουμε λοιπόν για τα δύο επόμενα χρόνια. Η κρίση στην Ουκρανία, η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος και η βίζα είναι αυτά που εμποδίζουν τους Ρώσους τουρίστες να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι προς τη χώρα μας. Πέρυσι είχαν μια πτώση και κατεβήκανε στο 1,1 και κάτι. Εφέτος η πτώση είναι τεράστια. Μέχρι στιγμής είναι 60-70% κάτω. Δεν βλέπω να αλλάζει το σκηνικό. Οι Ρώσοι είναι τα λεγόμενα χοντρά πορτοφόλια. Πέρυσι σε λιγότερο βαθμό, αλλά και πρόπερσι, μας ανέβασαν πάρα πολύ στα κατασύμματά μας. Εμείς εδώ στο Ρέθμι, που ξέρω πολύ, πολύ καλά και προσωπικά δουλέψαμε πολύ καλά με τους Ρώσους, είναι μια απώλεια η Ρώσια αγορά. Ο τζίρος θα επηρεαστεί σίγουρα από τους Ρώσους, έτσι όπως πάνε τα πράγματα και δεν θα τους έχουμε, θα επηρεαστεί. Πιστεύω να καλυφθούμε από άλλες αγορές, αλλά όχι όσο το εύρος του πορτοφολιού των Ρώσων. Όμως δεν είναι μόνο η Ρώσια, αλλά και μία ακόμη παραδοσιακή αγορά, αυτή των Σκανδιναβών, που παραδοσιακά επέλεγαν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Μας πονάει εμάς ειδικά εδώ στο Ρέθυμνο, διότι μαζί με τα Χανιά είμαστε το νούμερο 2 ή 3 destination, τους προορισμός του εξόδου παγκοσμίως. Επομένως, δεν θα θέλαμε σε καμιά περίπτωση να χάσουμε αυτό το προβάδισμα που έχουμε και να χαλάσουμε όλη αυτή την εικόνα. Αυτή τη στιγμή το μείον τους παίζει μεταξύ μείον 12 και μείον 18. Σημαίνει μια απώλεια της τάξης του 25-30% στον κλάδο το δικό μας. Σκαμπανεβάσματα όμως παρατηρούνται και στη γερμανική αγορά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει ότι φρενάρει. Ελπίζω και εύχομαι να μην είναι λόγω των γεγονότων των δικών μας των πολιτικών. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη η εικόνα στα μάτια των Γερμανών. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές στο παρελθόν το έχουν αποδείξει. Παρασύρονται και παρασύρονται και πολύ γρήγορα. Στην αρχή του χρόνου, όταν ξεκίνησαν οι διακοπές, ήμασταν σίγουροι ότι θα περνούσαμε το 2014 και θα πηγαίναμε σε μια καλύτερη σεζόν. Τώρα θα δούμε. Ωστόσο, ανωδικές τάσεις παρουσιάζουν οι κρατήσεις από όλες σχεδόν τις υπόλοιπες αγορές, με βασικότερη την Αγγλία.